Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα και θέματα» με τον Σωτήρη Ζήκο. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 12 έως τη 1 με πρόσωπα και θέματα της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής. Πρόσωπο της σημερινής εκπομπής ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης. Θέμα της σημερινής συζήτησης η πορεία του καλλιτέχνη από την δεκαετία του 60, από την έξοδό του στο εξωτερικό, την επάνωδό του στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα και την ολοκλήρωση του έργου του. Η διαδρομή των αισθητικών αναζητήσεων και μιας προσωπικής πορείας. Αφορμή για την σημερινή συζήτηση είναι η καινούργια δουλειά του ζωγράφου Κώστα Τσόκλη, την οποία ο ίδιος ονομάζει Γένεσης και παρουσιάζεται από σήμερα, 11 Ιανουαρίου, στον Μήλο. Πρόκειται για έργα μεγάλων κυρίως διαστάσεων, με υλικά όπως το Χώμα, την Άμμο και το Σανό. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει επίσης στον ίδιο χώρο για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το έργο του Άγιος Γεώργιος που πρωτοπαρουσίασε στη Ρώμη το 1990. Είναι ένα έργο που αποτελείται από ένα γλυπτό το φίδι 20 μέτρων και ένα ζωγραφικό πίνακα διαστάσεων 2,65 επί 2,05 εκατοστών. Αποκομίζω το δίδαγμα πως η αυθαιρεσία δηλαδή, μαζί και η δυσδιάκριτη λιτότητα αναγγέλνουν τη γαλήνη. Ο ζωγράφος ξαναστείνει την πραγματικότητα υπερβατικά. Ο μάγος ζωγράφος είναι εξίσου γεωμέτρης με το Θεό. Απόσπασμα από το ποιητικό κείμενο του Ηλία Πετρόπουλου στο βιβλίο Κώστας Τσόκλης «Έργα». Ο Κώστας Τσόκλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930 και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1948 μέχρι το 1954. Μετά, στο διάστημα 1957-60, ζει στη Ρώμη ως υπότροφος του Ίκη, ενώ από το 1960 έως το 1970 ζει στο Παρίσι. Με υποτροφία του γερμανικού κράτους ζει και εργάζεται στο Βερολίνο μεταξύ του 1971-1972, ενώ στη συνέχεια μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Από το 1983 ζει τον περισσότερο καιρό στην Ελλάδα, κάνοντας όμως εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνέντευξη που ακολουθεί ηχογραφήθηκε μέσα σε ένα καφέ, στο καφέ του Μήλου, κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος, κατά τις εργασίες που ο Κώστας Τσόκλης έστεινε το μεγάλο διαστάσεων έργο του Άγιος Γεώργιος, ένα έργο που πρόκειται για γλυπτό και ζωγραφικό πίνακα ταυτόχρονα, έργο που ήθελε πολλή δουλειά, όχι μονάχα για να δημιουργηθεί, αλλά και για να στηθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Κύριε Τσόκλη, συζητώντας και με κάποιους παλιούς φίλους σας, με τους οποίους εκπροσωπείτε και μια περίφημη γενιά του 60, με τον Βλάση τον Κανιάρη και τον Δημήτρη τον Κοντό,
Μου έλεγαν κάποιες πολύ όμορφες ιστορίες για τις εποχές που ζούσατε στη Ρώμη και στο Παρίσι, πώς βλέπατε μαζί θέατρο, πώς βλέπετε κινηματογραφικές ταινίες, πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες, και πώς παρακολουθούσατε συνεχώς εκθέσεις και δουλεύατε συνεχώς. Εκείνη η εποχή, εκείνη τη καταβολή που ήσασταν ακόμα νεαροί κιόλας, εξακολουθεί να τροφοδοτεί μέχρι σήμερα αυτά που κάνετε? Για μένα δεν νομίζω. Είναι μια εποχή περασμένη και μόνο πίκρα μου φέρνει όταν την σκέπτομαι ξανά. Νομίζω ότι έχω μια κακιά μνήμη και αυτό μου επιτρέπει να ζω συνέχεια, να ανανεώνομαι και σαν δουλειά και σαν σκέψη. Πραγματικά, αν θέλεις να με θυμηθείς, να με ξαναβρεις στο παρελθόν, θα βρεις ένα κομμάτι σαν ένα πουκάμισο φιδιού, δηλαδή, που το έχεις εγκαταλείψει πια. Ακούω πολλούς που μιλάνε για το παρελθόν και εμένα με πονάει, δεν το θέλω. Δεν ξέρω. Εγώ έχω ξεχάσει να φανταστείς πρόσωπα πραγματικά πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Καμιά φορά πιο έντονα στο μυαλό μου είναι πρόσωπα που από βιβλία, από το σινεμά, όπως λες, παρά οι φίλοι, οι ζωντανοί άνθρωποι και οι έρωτες, ας πούμε, της εποχής. Δες, καμιά φορά είναι άνθρωποι που κουβαλάνε παλιούς έρωτες σε όλη τη ζωή. Εμένα είναι σαν πρόσωπα νεκρά, σαν πρόσωπα που δεν υπήρξαν ποτέ. Ωστόσο, τα ερεθίσματα εκείνης της εποχής, από τα όσα παρακολουθείτε, από τα ρεύματα που υπάρχουν, ίσως είναι από τις πιο γόνιμες εποχές στην Ευρώπη στο τομέα της τέχνης. Κοίταξε. Δεν μπολιάζουν όλο το έργο ενός νέου ανθρώπου? Μπολιάζουν όχι με την έννοια πια μια ορισμένη αισθητική, αλλά με έναν τρόπο σκέψης. Κατάλαβες, όταν είμαστε τότε στην Ιταλία και στη Γαλλία, επειδή είχαμε ξεκινήσει από την Ελλάδα, όλοι αυτοί οι φίλοι που λες και που αναφέρεις και τους πιο ενδιαφέροντες δηλαδή. Και ο Νίκος ο Κεσανλής, ο Πάδος. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, ας πούμε. Και οποία είναι δυνατή και σήμερα. Όλοι είστε δυνατοί σήμερα. Όλοι, αυτό το καταπληκτικό έχει συμβεί. Φύγαμε λοιπόν με κακά μπαγκάζ, κακές αποσκευές. Όλοι νομίζω με κάποιο ταλέντο, αλλά όλοι κακά οδηγημένοι από τους δασκάλους μας και από την ατμόσφαιρα που θα διδάσκαν, την ατμόσφαιρα της εποχής. Και μέχρι ενός σημείου θα μπορούσε και να είναι αρνητική εμπειρία της εποχής. Γιατί υπήρξαν από εμάς άνθρωποι, όπως ο Κανιάρης, μια και τον ανέφερες, ο οποίος εκείνη την εποχή, κάτω από τις επιδράσεις της μόδας, έφτιαξε το έργο του. Ο Κανιάρης ανήκει σε εκείνη την εποχή. Μετά δεν έκανε τίποτα. Εκεί ανήκει. Άλλοι άνθρωποι όμως, και σε αυτούς νομίζω ανήκω και εγώ, θα μπορούσαν να μην είχαν περάσει από εκείνα τα στάδια. Ήταν δηλαδή επιδράσεις που τους καθυστέρησαν στην ανέβρεση της δικιάς τους έκφρασης, αυτού που πραγματικά είχαν να πούνε. Σε μερικούς αυτή η καθυστέρηση διαρκεί ακόμα, θεωρείτε, από αυτούς? Σε μερικούς έχουν προσκοληθεί ακόμα εκεί, σε εκείνη την εποχή. Όχι, είδες τον Κανιάρη που ανέφερα, δεν το θεωρώ καθυστέρηση. Είναι ότι το βρήκε τότε. Όπως ο Βασιανός, δεν είναι? Ο Βασιανός γεννήθηκε φτιαγμένος. Από τότε που τον θυμάμαι εγώ παιδάκι, στη σχολή κάνει το ίδιο έργο. Το είχε βρει. Δεν είναι η περίπτωση με εμένα αυτή. Ούτε ήταν του Παύλου ή του Κοντού, ας πούμε, που ανέφερες. Εμείς είμαστε χωρίς ταλέντο. Είμαστε μυστήρια πρόσωπα. Θέλαμε να καταλάβουμε. Κατάλαβες. Και όταν καταλάβαμε, με το όποιο μας ταλέντο δημιουργήσαμε το έργο μας. Ποιος απέτυχε, ποιος απέτυχε, δεν είναι ώρα να το αποφασίσουμε. Θα εμφανίσει το τέλος. Όλοι πάντως κατορθώσαμε να αφήσουμε μια
σφαγίδα, όλη αυτή η γενιά. Ο Κώστας Τσόκλης είναι από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιτεχνών που το έργο τους δεν μπορεί να ενταχθεί σε καλλιτεχνικά τεχνοτροπικά ρεύματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως η κριτική, διεθνής και ελληνική, δεν προσπάθησε κάθε φορά να χαρακτηρίσει τεχνοτροπικά το συνολικό του έργο ή να εντοπίσει εκλεκτικές του συγγένειες με κάποια από τα σύγχρονα ρεύματα. Γράφει στο λεύκομα του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης που εκδόθηκε για τα 13 χρόνια και όπου πρωτοπαρουσίασε και δουλειά του ο Κώστας Τσόκλης το 1983, αλλά και αργότερα, το 1988, στο κεφάλαιο που αναφέρεται σε αυτόν. Ναι, εσείς εννοείτε ότι εσείς ακολουθείτε ένα δικό σας μοναχικό έργο που ολοκληρώνεται προσωπικά και ότι δεν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα. Κάθε ναι, ότι δεν ανήκετε σε ένα γενικότερο ρεύμα που εκπροσωπούν 4-5 άτομα. Γιατί θεωρείτε ότι η ομάδα η δική σας, σαν πυρήνας, εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά, τη γενιά του 60, η οποία ανανεώνει και την σύγχρονη ελληνική ζωγραφική. Ναι, αλλά το γεγονός ότι κανείς, όπως έλεγε, θυμάμαι να θυμηθώ πάλι μια φράση του Κανιάρη, ότι γεννήθηκε στην Άμφισσα το 1930, δεν σημαίνει ότι εγώ σαν και καλά θα είμαι μαζί του πάντα. Υπάρχουν άλλες συγγένειες στον δρόμο που είναι πολύ πιο έντονες, κατάλαβες. Τι θέλω να πω. Ναι. Ξεκινήσαμε μαζί, αυτό είναι καλό. Και συμπτωματικά ανακαλύπτουμε μετά από τόσα χρόνια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ενδιαφέροντες. Όχι στον ίδιο βαθμό. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Το ότι γεννηθήκαμε τα ίδια χρόνια δεν σημαίνει ότι είμαστε της αυτής αξίας όλοι. Ούτε εγώ να κλέβω τους άλλους, ούτε αυτοί να με κλέβουν. Καταλαβαίνεις λίγο το πνεύμα μου. Τώρα γράψα. Αυτό που ξαφνιάζει κατά την πρώτη επαφή με το έργο του Κώστα Τσόκλη είναι η διάθεσή του να σκηνοθετήσει τον κόσμο από την αρχή, ανατρέποντας την παραδομένη εικόνα του, η οποία από την πολυχρησία έχει πάψει πια να δίνει μηνύματα. Ακολουθείτε και διαφορετικές πορείες ταυτόχρονα. Εσείς νομίζω τώρα ότι την πια ομάδα είστε και ένας από τους λίγους μαζί με τον Πάλο που δεν είστε πανεπιστημιακός κιόλας. Ναι. Που δεν έχετε μόνο μια κατάσταση. Πάντα αρνήθηκα, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει κανείς να διδάξει στην τέχνη. Ή μάλλον αν έχει κάτι να πει, είναι το ότι καθένας από εμάς πρέπει να βρει τον τρόπο της εκφρασής του. Σήμερα, παλιότερα υπήρχαν πράγματα να διδαχτούν. Σήμερα έτσι και ο δάσκαλος σε πείσει για την άποψή του, σε κατέστρεψε. Έτσι και δεν σε πείσει, μα τη δάσκαλος είναι αυτός που δεν σε πείσει. Είναι άχρηστος. Συνεπώς δεν θέλω να παίξω ούτε το ένα παιχνίδι, ούτε το άλλο. Ή αυτό αχρηστεύεσαι σαν δάσκαλος ή καταστρέφεις τα παιδιά. Νομίζω ότι το ίδιο έκανε και ο Μόρερ, ο δικός μας δάσκαλος τότε, με τις καλύτερες προθέσεις, ο οποίος συμπαθής άνθρωπος μας καθυστέρησε 4-5 χρόνια από τη ζωή μας έφυγε. Δεν νομίζω πως διδάσκει. Είναι πολύ πιο καλά ένας νέος να βγει έξω, πάει στα μουσεία, να δει τις γαλερίες, να μάθει ξένες γλώσσες, να μάθει φιλοσοφία. Να μάθει κοινωνιολογία, αυτά είναι χρήσιμα πράγματα. Να πας σχολή και να σου πει όποιος καθηγητής πως πρέπει να ζωγραφείς έτσι, αφού μόλις ζωγραφείς έτσι, θα σου πει και βγεις έξω και το δείξεις, θα σου πούνε, ω,
Μηταράκι, κοντάκι, μοραλάκι, όπως μας λέγανε μας τότε, θυμάμαι. Να Χριστά. Στην αρχή δεν χρειάζεται όμως να μπεις μέσα στο πλαίσιο της αισθητικής ενός άλλου, ενός δασκάλου, εγώ ενός παλαιότερου, για να, ώστε να ξεφύγεις. Νομίζω πιο καλά να μπεις σε αυτό το πλαίσιο απευθείας με τη ζωή. Όχι σε ένα σχολείο που συνήθως, και εδώ λυπάμαι που τα λέω, τα λέω και άλλες φορές και θυμώνουνε. Είναι άνθρωποι που βρήκαν δυσκολίες στη ζωή, καταφέρουν να γίνουν καθηγητές. Ποιος πάει καθηγητής, δηλαδή πάω να γίνω καθηγητής, έχω χρόνο να δώσω. Εδώ δουλεύω μέρα και νύχτα, δεν μου φτάνει για να πω άνθρωπο. Να πάω και καθηγητής, να σηκώνω το πρωί πριν το αυτοκίνητό μου ή ένα ταξί, να πάω στη σχολή, να διδάξω τα παιδιά. Μα τι να διδάξω. Είναι στιγμή αδυναμίας που θες μια αναγνώριση επίσημη, που πιθανότατα να μην την έχεις εκείνη την ώρα από τη δουλειά σου μόνο, και πιθανότατα κάποια χρηματάκια να πάρεις. Τι άλλο. Τι είναι να γίνεις καθηγητής, όταν ξέρεις ότι η ιστορία της τέχνης σε κυνηγάει, δεν σου επιτρέπει την καθυστέρηση. Δεν έχω δίκιο. Μάλιστα. Μόνο βλέποντας τα έργα του Τσόκλη ανακάλυψα γιατί. Πόσο ωραίες είναι οι σκαλοσκιές που κυκλώνουν το γιαπί. Ο ορίζον επιβάλλεται οριζοντίο, σταματημένος. Ο Τσόκλης κόβει το ζωγραφισμένο τοπίο με δέσμες καθέτων. Θα ήθελα να ξαναμιλήσω για τις ελιές και τα κοπάδια όμως, μα τα αεροπλάνα βουίζουν επιβλητικότατα. Δεν αγαπώ τους στίχους αφού αγαπώ το στυλ. Ο Τσόκλης διολίστησε μέσα στη δικιά μου προσωπική στιγμή. Είμαι ελεύθερος σημαίνει αναμένω, περιμένω τη στιγμή μου. Χρειάστηκε να με σπρώξει ο Τσόκλης για να πρωτοεδώ, για να νιώσω την νοσταλγία που αναδίδουν οι σιδηρόβεργες. Χαίρομαι όταν διασχίζω το Παρίσι με τον Τσόκλη, γιατί έχει έναν βηματισμό σταθερό. Η σελήνη και η θάλασσα είναι αντικείμενα μια υψηλή ευγένεια, ώστε δίκαια θεοποιήθηκαν και ο Τσόκλης. Ο Τσόκλης μεταχειρίστηκε πολλά καθημερινά αντικείμενα σαν υποκατάστατα επιβλητικών θεοτήτων. Η τέχνη παροπλίζει την σκέψη. Κάθε αναγωγή ασήμαντο αντικειμένο στο επίπεδο του μύθου. Απαιτεί 7.000 χρόνια και έτσι αρχίζει να θαμπώνει. Ο Τσόκλης μου γράφει βέβαια: δεν εισέρχονται στον χώρο της τέχνης δια της νοήσεως, αλλά πιστεύω πως και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ηλίας Πετρόπουλος, στο βιβλίο του για τον Κώστα Τσόκλη, Έργα. Και για να συνεχίσουμε από εκείνη την εποχή, αυτό το κάναμε σαν μια εισαγωγή να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ακόμα και εσείς όταν εμφανίζετε με τα πρώτα σας έργα, στα μέσα της δεκαετίας του 60 για παράδειγμα, οτιδήποτε και αν εμφανίζεται, δεν χαρακτηρίζεται από τεχνοκριτικούς ή θεωρητικούς ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα καινούριο που υπάρχει στην Ευρώπη. Κοίταξε, θες να σου κάνω λίγο δηλαδή, το ιστορικό. Ναι. Φτάσαμε έτσι. Μιλάς για τους κριτικούς τους Έλληνες, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εμείς όταν φύγαμε από την Ελλάδα, πάψαμε να είμαστε Έλληνες. Συνεπώς, θα θυμάσαι και εσύ, γιατί είσαι μικρός ακόμη, δεν θυμάσαι, αλλά ίσως και να τα θυμάσαι που είχαν χωρίσει τους Έλληνες της Ελλάδας και τους Έλληνες του εξωτερικού, τους λέγανε. Εμείς είμαστε οι Έλληνες του εξωτερικού, όλη η ομάδα αυτή. Λοιπόν, οι κρίσεις που ήταν σχεδόν αρνητικές, γιατί λέγανε τέτοια που είπες, θα θυμάμαι την Βακαλόπογραφη, ότι κάνουμε τα κλισέ των κλισέ. Αλλά είχαμε μια βαθύτατη περιφρόνηση για αυτούς τους ανθρώπους εμείς. Γιατί ξέραμε πια τι γίνεται στον κόσμο. Και η Ελλάδα έπαιζε εκείνη την εποχή, ήταν μια χώρα επαρχιακή. Θυμήσου, ποιοι δέσποζαν, Σαρούχης, το άνθρωποι που κάνανε μια ζωγραφική του περασμένου αιώνα κτλ. Με το μεγάλο τους ταλέντο, έτσι. Εμείς είχαμε περιφρόνηση και δεν δώσαν ποτέ σημασία σε αυτούς. Είχαμε ένα προσόν τώρα που μου έρχεται. Είμαστε όλοι φτωχοί, εκτός από τον Κανιάρη ίσως. Και για να ζήσουμε έπρεπε να πουλήσουμε το έργο μας. Τώρα, να πουλήσεις ένα έργο στο Παρίσι που ζούσαμε, που φύγει πια από τη Ρώμη, και να πουλήσεις ένα έργο σήμαινε να έχεις έναν καινούριο λόγο να πεις σε αυτό το ξένο το παλιό σου. Ούτε θείες είχες να σε αγοράσουν, τον παππού σου, ούτε αυτή. Έπρεπε λοιπόν κάτι να έχεις να πεις καινούριο για να τους βάλεις σε σκέψεις και πιθανότατα να σου δώσουν λίγα χρήματα. Αυτό βοήθησε πολύ τη δικιά μας γενιά. Αυτό ίσως κινδυνεύει, λέω, να κάνει πολύ κακό στις νεότερες γενιές τώρα. Εννοείται αυτές που θέλουν σώνει και καλά να πουλήσουν. Όχι, στις νεότερες γενιές που δεν θέλουν σώνει και καλά να πουλήσουν, πουλάνε. Πουλάνε κατευθείαν. Μαθαίνουν πρώτα τη τέχνη πώς να πουλάνε και μετά να ζωγραφίζουν. Όχι, οι νέες γενιές τώρα, λέω, ένα σωρό νέοι καλλιτέχνες που είναι και ταλαντούχοι κι αυτοί,
δεν είναι υποχρεωμένοι πια για να ζήσουν να είναι πρωτότυποι. Πώς να στο πω. Κατάλαβες. Mm. Διότι η Ελλάδα, η οποία καταναλώνει, όπως ξέρουμε, αναμασάει πράγματα, τους έχει δεχτεί ήδη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερο εφόρ σε ένα επίπεδο διεθνές. Κάνουν ένα εφόρ, μια προσπάθεια δηλαδή. Κάνουν την προσπάθειά τους ανάμεσά τους. Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πολλά ταλέντα, είναι η καλύτερη στιγμή της Ελλάδας από τότε που εγώ τη γνωρίζω και τη θυμάμαι, από άποψη παραγωγής ταλέντων, λείπουν οι πρωτογενείς ιδέες. Δηλαδή τα έργα των νέων μας καλλιτεχνών είναι εισάξια των ξένων. Εμένα δεν μου αρκεί. Κατάλαβες, ένα έργο θα πρέπει να μην είναι εισάξιο με τίποτα για να έχει ενδιαφέρον. Κατάλαβες. Αυτό νομίζω πως είχε η δικιά μας γενιά. Χρειάστηκε να γίνουμε, όσοι τα κατάφεραν, πέρα από το ρεύμα, πέρα από αυτό που ήταν παραδεκτό, γιατί αλλιώς θα πεθαίναμε. Το ρεύμα ο Γάλλος το έβρισκε στη Γαλλία, ο Γερμανός στη Γερμανία. Δεν είχε κανένα λόγο να έρθει να πάρει ενός εμιγκρέ το έργο. Έπρεπε κάτι να έχω να προτείνω μέσα σε αυτό το διεθνή χώρο. Αυτό μας βοήθησε πολύ. Κάνοντας όμως. Μικρή και μηχανιστική η σημασία της μεθοδολογίας. Για να προσεγγίσω τον Τσόκλη, αγόρασα καινούργια μάτια τότε. Είδα μόνο τότε, είδα πως είχε καρφώσει το φεγγάρι στον τοίχο. Με τη διαγώνιο επέρχεται ο Τσόκλης και μας δολοφονεί με τη διαγώνιο δίκαια. Δίκαια καταλήγω στην ιδέα ότι στο έργο του η πλάγια ένταση εκφράζει την εξέγερση και ότι ακόμη ότι η διαγώνιος εμφανίζεται σαν ανατρέπουσα παρουσία, σαν ταραχοποιός ενέργεια κτλ. Η σελήνη συμπυκνώνεται σε στρογγυλό καθρέφτη. Και τα πανιά του καραβιού πλατηγίζουν όπως οι σημαίες. Μια κοτρώνα έπεσε από τον πίνακα του Τσόκλη, ξεκόλλησε και κύλησε η πέτρα μπρος στα πόδια μου χάμω, σαν περίσευμα και σαν ξεχύλισμα του ζωγραφικού τοπίου. Αποκομίζω το δίδαγμα πως η αυθαιρεσία δηλαδή, μαζί και η δυσπρόσιτη λιτότητα, αναγγέλνουν τη γαλήνη. Ο ζωγράφος καναστήνει την πραγματικότητα υπερβατικά, ο μάγος. Ζωγράφος είναι εξίσου γεωμέτρης με τον Θεό. Αγαπώ τον Τσόκλη για την σκληρότητά του κυρίως, όταν με ηρεμία αποφλοιώνει την μονότονη τρυφεράδα. Η συντομία είναι η αδερφή του ταλέντου, είπε. Αναστέναξε και είπε ο Τσέχοφ. Ηλίας Πετρόπουλος για τον Κώστα Τσόκλη. Σύγκριση αυτή που κάνατε και εσείς οι νέες γενιές των καλλιτεχνών σήμερα, των ζωγράφων στην Ελλάδα, με εκείνη την εποχή που ήσασταν νέοι και εσείς, τότε δεν υπήρχε ακόμα χώρος να πρωτοτυπήσεις, να ανοιχτείς και να ανατρέψεις πράγματα. Υπήρχε. Να γίνεις αντισυμβατικός και να εμφανιστείς και να φανείς καινούριο. Τώρα, μέσα στην τόση αντισυμβατικότητα που έχει επικρατήσει πλέον, δεν δημιουργείται μια μηχανή σου. Τι να ανατρέψει αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, σήμερα, νομίζω πιο ανατρεπτικό είναι να ξαναγυρίσει να γίνει παραστατικός ο άλλος. Αυτό θα ήταν πια. Αν δεν είσαι σήμερα ανατρεπτικός. Δεν ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα τότε έτσι και ήσουν ανατρεπτικός, ήσουν νεκρός. Δεν σε θέλανε. Γι' αυτό καταφύγαμε στο εξωτερικό μας. Και μετά επιστρέφοντας όμως. Επιστρέφοντας. Ξεκινήσαμε σε μια κίνηση μιας νέας παράδοσης. Βρήκαμε πολλές δυσκολίες, αλλά επειδή ήρθαμε όλοι λίγο πολύ με κάποιες περγαμηνές από έξω, αρχίσαμε σιγά σιγά να πείθουμε ορισμένους ανθρώπους. Ήρθαν επίσης και μερικοί κριτικοί τέχνης και αυτοί από έξω. Με γνώση του τι γινόταν και άρχισε σιγά 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 να νικέται και λέω τη λέξη αυτή, να νικάμε, άρχισαμε να νικάμε το κατεστημένο της Ελλάδος, να του παίρνουμε σκαλοπάτια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε, είχαμε μεγάλη δυσκολία, μεγάλο πόλεμο μας κάναμε. Σιγά σιγά νομίζω ότι δικαιώθηκε η γενιά. Ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Πρόσωπα και θέματα» με τον Σωτήρη Ζικό. Πρόσωπο και θέμα της σημερινής εκπομπής,
Ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης, η πορεία του, η προσωπική πορεία των αισθητικών του αναζητήσεων, η αρχική του επαφή με την τέχνη, ο δικός του προσωπικός και μοναχικός δρόμος που ακολούθησε μετά. Ακούσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Πρόσωπα και θέματα» με το Σωτήρη Ζικό. Θέμα της σημερινής εκπομπής, ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης. Η ζωή και το έργο του. Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, μια σύντομη αναδρομή από το χθες μέχρι το σήμερα. Αφορμή για την σημερινή συζήτηση, η καινούργια δουλειά του καλλιτέχνη, την οποία ο ίδιος ονομάζει Γένεσης και παρουσιάζει από σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, στον Μήλο. Πρόκειται για έργα μεγάλων διαστάσεων, κυρίως με υλικά όπως το Χώμα, την Άμμο και το Σανό. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει επίσης τον ίδιο χώρο για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το έργο του Άγιος Γεώργιος που πρωτοπαρουσίασε στη Ρώμη το 1990. Το έργο αποτελείται από ένα γλυπτό, το φίδι 20 μέτρων, με αλουμινένιες φωλίδες και από έναν ζωγραφικό πίνακα μεγάλων διαστάσεων. Επαναλάβουμε αυτά που είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι ο Κώστας Τσόκλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930 και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1948 μέχρι το 1954. Το διάστημα 1957-60 πηγαίνει στη Ρώμη και ζει εκεί ως υπότροφος του Οίκη, ενώ μετά από το 1960 ως το 1970 ζει στο Παρίσι. Με υποτροφή του γερμανικού κράτους ζει και εργάζεται στο Βερολίνο μεταξύ του 1971 και 1972 και στη συνέχεια μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Από το 1983 ζει τον περισσότερο καιρό στην Ελλάδα, κάνοντας όμως εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε εσάς ποιος δημιουργεί ένα κατάλληλο χώρο υποδοχής για να έρθει η αναγνώριση σιγά σιγά, η κριτική? Νομίζω ότι ήταν επαρκής οι Έλληνες κριτικοί για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Δεν μπορείς να εντοπίσεις, είναι τόσοι πολλοί παράγοντες. Εγώ νομίζω ότι ο βασικός παράγον είναι προσωπικότητα. Δηλαδή λέω καμιά φορά και φαίνεται σαν να είναι αρνητικό ότι και μπακάλι να με βάζεις, θα έκανα ένα καλό μπακάλικο. Κατάλαβες. Γιατί πιστεύω πως η τέχνη γίνεται από τους ανθρώπους. Άμα έχεις ένα μεγάλο ταλέντο και είσαι ένας ανόητος άνθρωπος, κατά τα άλλα, δεν κάνεις τίποτα. Καταλαβαίνεις. Όταν έχεις ένα ταλέντο και είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος, τότε έχει ενδιαφέρον. Και τότε νομίζω θα πετύχανες σε όλους τους τομείς. Πρώτα ο άνθρωπος, εμένα τουλάχιστον ενδιαφέρει, και μετά το ταλέντο. Εσάς δηλαδή τι σας ευνόησε? Εμένα μας ευνόησε αυτό. Μόνο το ότι είχατε περγαμηνές συνεχώς απ' έξω. Ποτέ δεν πάψετε να έχετε απ' έξω περγαμηνές γι' αυτό. Ναι, είχαμε περγαμηνές απ' έξω. Και αυτό τους Έλληνες τους
του κάνει να κάθονται προσοχή. Ναι, αν υπάρχει περγαμηνία απ' έξω, εντάξει. Είχαμε αυτέ τι περγαμηνίε πέσει απ' έξω και είχαμε όμω και τον τρόπο να τι. Να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις περγαμηνές, τον τρόπο να πείσουμε μέσω των περγαμηνών. Δεν είχαμε την ατυχία να πούνε «Α, αυτά τα ξέρουμε έξω, κερδίζονται εύκολα». Είχαμε κόντρα, πώς να σου το πω, είχαμε δύναμη. Δεν το πιάνεις εμένα. Ναι, θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι το να ανήκεται σε ένα γενικότερο ρεύμα, αυτό που συνεχώς αναφέρουν είτε η ιστορική τέχνη στην Ελλάδα, είτε η κριτική τέχνη, η περίφημη γενιά του 60, η οποία εκπροσωπείται με τα ονόματα που αναφέραμε προηγουμένως. Συνεχώς το ίδιο μοτίβο. Και μετά αρχίζει ο καθένας και ξεχωρίζει τη δική του πορεία. Δεν υπήρξε ποτέ το ίδιο μοτίβο. Ναι. Μην λες έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ το ίδιο μοτίβο. Υπήρξε το ξύπνημα συγχρόνως. Και ο καθένας από εμάς λίγο πολύ τοποθετήθηκε μέσα σε ισχύοντα εκείνη την εποχή ρεύματα. Δεν ήταν όλα όμοια τα ρεύματα αυτά. Συγγενή πάντως, μια και το λες τώρα που το σκέπτομαι κι εγώ, ήταν συγγενή. Ήταν οι μόδες. Από εκεί και πέρα, ναι, μερικοί προσκολήθηκαν στη μόδα και στο ξαναλέω, αν μπορείς να το καταλάβεις και να το εκφράσεις καλύτερα, οι πιο επιτυχείς προσπάθειες την πατήσαν. Κατάλαβες, διότι αγωνίστηκαν μετά πάρα πολύ να πείσουν ότι αυτό που είχαν κάνει τότε ήτανε πράγμα αξίας. Εν τω μεταξύ, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να πείσουν, η ιστορία τραβούσε άλλους δρόμους και βρεθήκανε απ' έξω σε μια στιγμή. Οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί οι avant-garde, αυτοί οι πρωτοπόροι, βρεθήκανε έξω από την πρωτοπορία γιατί χάσαν τον καιρό τους προσπαθώντας να πείσουν ότι, ας πούμε, το 60 κάνανε ουσιαστική πρωτοπορία και δεν έγινε κατανοητό. Κατάλαβες τι συνέβη αυτό το φρικαλαιό πράγμα. Και δεν θέλω όμως να πω ονόματα, μην τα γράψεις και γίνουν πάλι κακοί γιατί όλο κακοί γινόμαστε. Αλλά... Οι συζητήσεις με τον Τσόκλη, όλες μας οι συγκρούσεις, δεν είναι παρά μονολογίζοντες διάλογοι που με επηρεάζουν εκ των υστέρων διηνεκώς που με αναγκάζουν να επιστρέφω στη δουλειά του. Νιώθεις καλύτερα τον Τσόκλη όταν αναπολύσεις, όταν στοχάζεσαι τις δαιμόνιες ανατροπές που μας επέβαλε ήδη και που ήδη τις απολαμβάνουμε όπως το ρουμπινί κρασί. Ο άξονας των συζητήσεων με τον Τσόκλη φρονών όπως είναι η σημασία του ταλέντου και η σημασία της επαναστατικότητας στην τέχνη, δηλαδή η σύγκριση ανάμεσα σε ένα τριαντάφυλλο και σε μια αδίστακτη μπουλντόζα. Ηλίας Πετρόπουλος. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια επαρχία της Ευρώπης στον τομέα της τέχνης. Εσείς... Εξακολουθεί γιατί προσπαθούν οι νέοι να είναι εισάξιοι των ξένων. Όταν σταματήσει αυτό, τότε δεν θα είναι πια επαρχία. Εσείς πώς εξακολουθείτε και να εμπνέεστε? Δηλαδή με τις μετακινήσεις που κάνατε, πια... βγαίνατε έξω, ξαναπαίρνατε ρεθίσματα. Όχι, κοίταξε. Εγώ έχω δημιουργήσει πια έναν τρόπο όρασης. Έχω μάθει να βλέπω τα πράγματα με έναν τρόπο έντονο, επαναστατικό, πώς να σου πω. Έναν τρόπο που βρίσκει τη δικαίωσή του μόνο αν συμπίπτει με τα γύρω της ζωής. Είναι πια συνήθεια. Όταν δηλαδή γίνει πόλεμος αύριο, η ζωγραφική μου θα αλλάξει. Αν με εγκαταλείψει η γυναίκα μου αύριο το πρωί, η ζωή θα αλλάξει. Αν έχω ένα δυστύχημα με το αυτό, και η ζωγραφική μου θα αλλάξει. Κατάλαβες. Έχω δημιουργήσει αυτό το. Τώρα, οι τόποι εμπνεύσεως είναι οι πηγές, δηλαδή μπορεί να είναι και οι φιλολογικές, δηλαδή οι προερχόμενες από την ήδη υπάρχουσα τέχνη. Ή από τη φύση. Εγώ τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να μην το κάνω, να μην εμπνέομαι από την τέχνη, αλλά από τη φύση. Να ξαναδώ τα πράγματα από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό γίνεται το τελευταίο καιρό και εσείς κάποτε μέχρι κάποια εποχή εμπνέεστε την τέχνη. Βέβαια. Είστε μέσα σε αυτό το κύκλο αυτοσχολιασμού της τέχνης. Ξέρεις από πότε έγινε αυτό που σου λέω? Έγινε από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα. Και επέστρεψα ουσιαστικά στην Ελλάδα από, ας πούμε, το 83 μόνιμα, αλλά ερχόμουν πολύ νωρίτερα. Πες ας πούμε το 80. Το 80 όταν ανακάλυψα ότι η σύγχρονη τέχνη είναι έδωσε ακαδημίας, αυτό που πες προλίγο εσύ, εξίσου επικίνδυνης με την άλλη, την ακαδημία δηλαδή της παραστατικής τέχνης, και είπα ότι εγώ θα σωθώ. Αρνούμαι να θυσιάσω το υπόλοιπο της ζωής μου σε μια μόδα που αύριο το πρωί δεν θα ισχύει. Και γύρισα πίσω και προσπάθησα να ξαναδώ τα πράγματα από την αρχή. Ξέροντας όμως και τους κανόνες του παιχνιδιού, του διεθνούς και την διάλεκτό του.
Κατάλαβες. Πραγματικά αυτό είναι που είναι εντυπωσιακό, όσο μπορώ εγώ να το ξέρω αναδρομικά τουλάχιστον στη δική σας πορεία, είναι ότι μερικοί από τους καλλιτέχνες και σημαντικούς με μεγάλα ταλέντα χάθηκαν σε αυτή τη διαδρομή της συνεχούς υπέρβασης στην τέχνη, αναφορά στην τέχνη, σχολιασμού της τέχνης, και κάποτε φτάνουν σε μια τέλεια αφαίρεση να εμφανίσουν ένα πίνακα που ίσως δεν έχει τίποτα. Όχι όπως εσείς έχετε το κενό στο κενό. Αλλά τίποτα. Να υπάρχει ένα τίποτα στο τέλος. Δηλαδή φτάνουν σε μια πλήρη αφαίρεση, να έχουν μια κουκίδα. Και εσείς σε κάποια στιγμή, ενώ προχωράτε σε ένα τέτοιο δρόμο, πριν φτάσετε σε ένα τέτοιο σημείο, σταματάτε και αρχίζετε και φτιάχνετε και έργα, να το πω έτσι, με στά νοήματος πάλι. Νομίζω έτσι έγινε. Και είναι... Γλίτωσε και το πλήρωσα. Ναι. Πλήρωσα πανάκριβα. Γιατί αυτά συζητάμε καμιά φορά. Συζητάγαμε για τον Ιακιμίδη τώρα, αυτές τις μέρες, ο οποίος ήταν πολύ φίλος μου και από τους μεγάλους μου υποστηριχτές. Και δεν μου συγχώρησε ποτέ το ότι εγκατέλειψα αυτή την προσπάθεια και περάσα σε μια άλλου είδους προσπάθεια που εγώ τη θεωρώ και φαίνεται και σαν άνε. Εξίσου και πιο ουσιαστικά μοντέρνα ίσως. Εξίσου τουλάχιστον, να μην τι άλλο. Εξίσου μοντέρνα. Και αναφέραμε προλίγου, ποιος μου το έλεγε τώρα, κάποιος να είχα μια συζήτηση προλίγου, στο ραδιόφωνο μιλάμε, στην τηλεόραση μιλάμε, μια υπόθεση του Μπόις, που είχε πάει ο Μπόις στο μουσείο του Πιερίδη, θυμάμαι, τον Μπόις τον ήξερα κι εγώ από τότε που ήμουν έξω, όχι φίλοι, τον ήξερα όμως, μην ήξερε κι αυτός. Είχε πάει στο Πιερίδη και έβλεπε την περίφημη βάρκα που είχαμε κάνει. Την ξέρεις τη βάρκα του Πιερίδη. Και τους παρακάλεσε μια στιγμή, σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο, δίνει μια καρέκλα. Και κάθισε ένα τέταρτο μπροστά στο αέρο και σηκώθηκε και είπε ότι εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ τέτοια τέχνη. Διότι είμαστε περιτριγυρισμένοι από τα πράγματα που συμβαίνουν, από την τέχνη την ίδια και η τέχνη μας είναι κεφαλική. Ενώ εδώ ξαναμπαίνει το αίσθημα μέσα. Νομίζω είναι από τις πιο μεγάλες, τις πιο καλές, καλά πράγματα που έχουν υποθεί. Εσείς πώς δεν έχετε εγκλωβιστεί, δεν έχετε απομονωθεί μέσα στην τέχνη, να ζείτε πάντα με ανθρώπους που μιλάνε για τη τέχνη, να κάνουν για να έχετε μια επαφή και με την φύση? Κοίταξε, νομίζω ότι με τον τρόπο μου είμαι ένας πνευματικός άνθρωπος και συνεπώς έχω έναν τρόπο να σκέπτομαι. Παίρνω αποφάσεις πνευματικές. Ανακάλυψα σε μια στιγμή ότι αυτό θα μου έπαιρνε όλους τους χυμούς, δεν θα μένει τίποτα από μένα. Και να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι μου έχει πάρει πάρα πολλούς χυμούς. Οι λίγοι που μου μείνανε, αυτά τα χρόνια που είσαι έξω το λέω, που είσαι στο εξωτερικό, οι λίγοι που μου μείνανε δίνονται τώρα πια μόνο στην τέχνη, αλλά τη ζωή δεν τη χαίρομαι. Έχω χάσει την ικανότητα να χαίρομαι την καθημερινότητα, τη ζωή. Αυτό που λέω, να πάω να πηδήξω, αυτά να φάω καλά, να πιω, να χορέψω, τα έχω χάσει. Το λίγο που μείνε το μετέφερα όλο στην τέχνη πια. Γι' αυτό όλη μου η ζωή πια είναι αυτή η τέχνη. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Δεν ζω δηλαδή φυσιολογική ζωή όπως ζουν οι άνθρωποι. Και επειδή το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, προσπαθήσατε μέσα από την τέχνη να ξαναπροσεγγίσετε τη ζωή πάλι. Ζωή. Να προλάβω ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ ακόμη να προλάβω. Και ένα-δύο φορές επιτυγχάνω νομίζω. Είμαστε στο γραφείο μου, καθόμαστε με τον Τσόκλη και κουβεντιάζουμε για τα γοητευτικά του όνειρα. Χαρτογράφησε το τελευταίο του όνειρο και το βλέπω. Είναι ο Άγιος Γεώργιος καβάλας του αλογό του, που καρφώνει με ακατανόητη διαφορία διαγωνίως. Σκοτώνει με το κοντάρι του τον Δράκοντα, και το κοντάρι είναι μια δολοφονική διαγώνιος. Μια διαγώνιος που τρελαίνεται και πηδάει έξω από το ταμπλό. Για εμάς τους Έλληνες, ο Άγιος Γεώργιος με τον γρίβα του και ο Άγιος Δημήτριος με το κόκκινο άλογο είναι δύο αγαπητές μορφές της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Ρωτά τον Τσόκλη πώς φτιάχνει τις φωλίδες του Ερπετού και μου εξηγεί εποχητό με έταλο και μετά. Ύστερα μονολογώ, αυτός ο Άγιος Γεώργιος μοιάζει, μου φαίνεται, σαν κένταυρος. Ο Τσόκλη συμφωνεί εν μέρη, γιατί παρέχει στον εαυτό το δικαίωμα και την ελευθερία να διακρίνει πολλά άλλα πίσω από τον Όφη, πίσω από τον Άγιο Γεώργιο τον Καβαλάρη. Δεν είπα ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι κένταυρος. Ο Άγιος Γεώργιος μοιάζει σαν κένταυρος, αυτό είπα. Όλοι οι έφηποι ανδριάντες υποδίνονται τους κένταυρους. Ηλίας Πετρόπουλος. Ορόσημος αυτή τη στροφή σας, ορόσημο είναι κυβωτός. Όχι, ορόσημος στη στροφή. Γιατί είναι νομίζω μια... θεωρείται και ορόσημος στην ελληνική ζωγραφική. Ορόσημος στη στροφή είναι μια έκθεση που είδα της Ντεμενίλ, αυτή μεγάλη συλλέκτρια που είναι στο Τέξας, την ξέρεις ίσως. Είχε μια τεράστια έκθεση στο Petit Palais στο Παρίσι, όπου είχε αντικείμενα από όλους τους πολιτισμούς όλων των εποχών στη συλλογή της σκέψης, ιδιωτική συλλογή της δημιουργίας.
και ξεκίναγε, στον κάτω όροφο θυμάμαι, από καλλιτέχνες της γενιάς μου. Δεν ήμουν εγώ φυσικά μέσα, ήταν όμως όλοι αυτοί που θαύμαζα κάποτε, ξεκινώντας από τους Γάλλους, τον Ιβ Κλάιν, κτλ., τους pop artists, τους Αμερικάνους, τους minimalists και τα ρέστα. Και θυμάμαι ότι μπήκα μέσα, είχαν περάσει ήδη 6-7-10 χρόνια από τις μεγάλες μόδες αυτές, από τις επιθυμίες μου να είμαι σαν κι αυτούς που σου ανέφερα προλίγου, και μπήκα μέσα. Και ένα τίποτα. Ψυχή μου ακούσε. Δεν μου λέγανε τίποτα. Και εκεί απάνω είπα: θα σωθώ, θα φύγω. Δεν θα καθίσω. Και ήρθα και έκανα τη βάρκα και έλεγα ότι μπήκα στη δικιά μου πια βάρκα. Κοίταξα να σώσω τη δικιά μου βάρκα. Αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή της απόφασής μου να εγκαταλείψω αυτή την αγωνία μιας μόδας τρέχουσας του εξωτερικού που αλλάζει κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες, τα ξέρεις. Ναι. Αυτή ήταν η μεγάλη στροφή. Στη δουλειά μου την ίδια. Δεν ξέρω ποια είναι, αν έγινε κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει κάποιο κόστος όταν κάνεις κάποια στροφή τέτοια? Πολύ μεγάλο κόστος. Πολύ μεγάλο ακόμα κόστος. Και στο χρηματιστήριο των αξιών. Πολύ μεγάλο κόστος. Πολλές φορές οδυνηρώ. Κάνω πως δεν με πονάει, το κρύβω. Κάνω πως αδιαφορώ. Προσπαθώ να κάνω τον αριστοκράτη χωρικό. Να πω ότι δεν με νοιάζει τι γίνεται έξω. Πολλές φορές πονάω. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν το λέω λανθασμένα, αυτή την κατεύθυνση στην οποία εσείς αντιδράσετε για να σωθείτε. Εξωθούν τους καλλιτέχνες και κάποιοι άλλοι παράλληλα από δίπλα τους. Συλλέκτες, άνθρωποι της τέχνης, τεχνοκριτικοί, γκαλερίστες. Τους βάζουν σε έναν δρόμο και θέλουν να ακολουθούν αυτό. Και δεν δέχονται ένας καλλιτέχνης να αντιδράσει και να σωθεί από αυτό το πράγμα. Αυτούς πληρώνεις. Αυτοί είναι που σε εκδικούνται. Και έρχεσαι σε σύγκρουση μαζί τους μετά. Έρχεσαι σε σύγκρουση γιατί σε θεωρούν στην αρχή προδότη και αργότερα κάνουν πως δεν σε γνωρίζουν. Δεν δέχονται το δικαίωμα να ανανεωθεί κάποιος. Όχι, κάνουν πως δεν τους ενδιαφέρει η περίπτωσή σου. Μέχρι να πιστούν κάποτε ή να αναγκαστούν να πιστούν ότι εσύ είχες δίκιο. Και τότε ξαναγίνονται εξίσου γλιώδεις, εξίσου δουλοπρεπείς όπως ήταν και πριν. Και πριν. Σαν κατάληξη αυτού, για να μην έρθουμε και στο σημερινό έργο, ο Άγιος Γεώργιος, τι θα είναι, τι θα συμβόλιζε πλέον μέσα σε αυτή την... Ο Άγιος Γεώργιος μπορεί να συμβολίζει πολλά πράγματα. Mm. Πριν απ' όλα είναι ένα έργο που μάχεται τον εαυτόν του. Είναι δηλαδή η ζωγραφική που μάχεται τη γλυπτική. Έτσι το είδες, πήγες λίγο μέσα τώρα. Δεν πήγες ακόμα. Πήγα. Η ζωγραφική μάχεται και χτυπάει την γλυπτική. Είναι ένας από τους μύθους της νεότητάς μας. Συνεπώς μας ξαναφέρνει στο χτες και μας βοηθάει ίσως να ξαναβρούμε κάποιες επαφές με τη ζωή, κάποιες ρίζες. Είναι χωρίς αμφιβολία η μάχη του καλού και του κακού και σου δίνει την δυνατότητα να διαλέξεις εκ νέου ποιο θεωρείς καλό, ποιο θεωρείς κακό. Ναι, ξέρεις, είναι πολύ σύνθετο έργο, δεν είναι τόσο απλά. Ναι, το ανάφορό του, η αναφορά του, ο Άγιος Γεώργιος, το φίλι, ο Δράκος, κοίταξε, για τον Κώστα τον Τσόκλη. Mm. Να κάνω και εγώ να γίνω σαν τους κακούς γκαλερίστες και σαν τους κακούς κριτικούς. Δεν παραγίνεται ναήφ για ένα καλλιτέχνη ο οποίος ήταν πάντα τόσο πρωτοποριακός. Κοίταξε, ναήφ η ιδέα αναμφίβολα είναι. Το αποτέλεσμα όμως είναι. Όχι. Λοιπόν, οι πέτρες αυτές που κομμάτισαν δεν είναι καν πέτρες, είναι αυτά τα χωμάτινες φόρμες. Είναι το ακρονάωτον της ναήφ. Δεν γίνεται περισσότερο από αυτό. Είναι όμως τα έργα ναήφ. Mm. Αυτό είναι. Προσπαθώ ακριβώς να σταματήσω να κάνω τον έξυπνο. Και να είμαι έξυπνος. Δηλαδή να βγάλω σύγχρονη τέχνη από το παρελθόν. Είναι δύσκολο αυτό που κάνω. Δηλαδή να πέσω χωματάκι του Θεού που υπάρχει από γενέσεως κόσμο και να σου κάνω ένα έργο που μπορεί να θεωρηθεί σύγχρονο και με νοήματα σύγχρονο, είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει. Νομίζω πως είναι σημαντικό. Νομίζω ότι καλύπτει ένα, γιατί το λέω και γένεση, είδες, έτσι το λέω αυτό με τις πέτρες. Έχει και το βιβλίο, το έχεις το βιβλίο, το μελογράμμα, το πήρες. Πάνω στο γραφείο μου. Έτσι είναι, αυτό είναι που λες. Προσπαθώ να κάνω πράγματα διαχρονικά, πράγματα που ενδιαφέρουν και ξέρεις ποτέ. Να ξαναβρεθεί η χαμένη συνέχεια. Ναι, να βρεθεί η συνέχεια, να μην παράγουμε. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσε εκείνος ο πόλεμος με την παραδοσιακή ζωγραφική, με τις παραδοσιακές μορφές. Δεν είναι πόλεμος με τις παραδοσιακές μορφές. Οι παραδοσιακές μορφές, αν είναι τέτοιες, δηλαδή η λέξη παράδοση σημαίνει, είναι παραδίδει τη θέση της στο επόμενο.
Αυτό δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν ποτέ αυτό που υπήρξε, σε αγωνική που υπήρξε εγώ, ήταν σε μια τέχνη, παρντών, του χτες που προσπαθούσε να σκοτώσει το σήμερα. Εκείνη την τέχνη την έχω παλέψει πολύ κι εγώ και θα την παλεύω πάντα. Αν κατορθώσεις όμως με πράγματα που ισχύουν ακόμα διαχρονικά, με τα γένια σου που τα έχει και ο Θεμιστοκλής, και τα έχεις και εσύ να πεις πράγματα σημερινά, τότε νομίζω ότι και σημερινά λες και αιώνια λες. Κατάλαβες. Αυτό είναι το παιχνίδι και είναι δύσκολο, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Μάλιστα. Ακούσατε την εκπομπή «Πρόσωπα και θέματα» με τον Σωτήρη Ζήκο. Θέμα και πρόσωπο της σημερινής εκπομπής, ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης.